Κυρία Κομνινάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και εσάς και στους ακροατές. Εσείς είστε και αναπληρωματικό μέλος της εξεταστικής, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Πείτε μας, πώς εξελίσσεται αυτή η πλευρά της διερεύνησης του θέματος, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, τις διαπιστωμένες υποκλοπές, στην έδρα του ΚΚΕ? Κοιτάξτε, συνολικά η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής μετατράπηκε από αυτό το περιβόητο άπλετο φως που έκλειναν σε όλους τους τόνους πριν από την έναρξη της εξεταστικής, σε ένα πραγματικά απόλυτο σκοτάδι. Γιατί καμία από τις υποθέσεις δεν έχει πραγματικά διερευνηθεί σε βάθος με αυτό το αμίμητο «δεν ξέρω, δεν απαντώ» και το γνωστό απόρριτο που επικαλούνται. Όμως πραγματικά στην υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, η προσπάθεια συσκότησης και συγκάλυψης βγάζει κυριολεκτικά μάτι. Και θα έλεγαμε ότι δεν βγάζει μάτι μόνο από τη μεριά της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που με εξόφθαλμο τρόπο απέρριψε όλους τους μάρτυρες που αφορούσαν τις καταγγελίες που έχουν αναμειχθεί στις έρευνες, που θα μπορούσαν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε αβελτηρίες, καθυστερήσεις κλπ. Που έκαναν οι αρμόδιες αρχές στη διερεύνηση των καταγγελιών για το, από μεριάς του ΚΚΕ. Όμως πραγματικά βγάζει μάτι και η αφωνία των άλλων κομμάτων στον αστική, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που σχεδόν ενώ έχει σηκώσει την παντιέρα να υπερασπιστεί και σωστά τα δικαιώματα του κυρίου Ανδρουλάκη σε σχέση με τις υποκλοπές, σε σχέση με την υπόθεση ενός ολόκληρου της παρακολούθησης ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος που ξεκινάει από το 2016 και η τελευταία καταγεγραμμένη περίπτωση συνακρόασης είναι το 2022, δεν υπάρχει πραγματικά καμιά αντίστοιχη τέτοια ευαισθησία, ούτε βέβαια από την κυβέρνηση, ούτε και από τα υπόλοιπα κόμματα που θα έπρεπε να κρατήσουν εντελώς διαφορετική στάση και στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής. Κάτι βέβαια που είχε διαφανεί και από τη στάση τους στη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια. Είτε μου, κυρία Κομινάκα, τα κόμματα εκεί προσέρχονται και ανάμεσα στα άλλα προτείνουν και μάρτυρες για τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τους μάρτυρες, στους οποίους έχει προτείνει κάποιος από τους μάρτυρες που πρότεινε το ΚΚΕ για την υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του, έγινε κάποιος δεχτός από την Επιτροπή? Δεν έχει έρθει ούτε ένας για δείγμα, για τα μάτια του κόσμου που λέμε. Απορρίπτονται. Και μάλιστα απορρίφθηκαν από την αρχική αυτή γνωστή απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας που είχε καταγγελθεί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επέλεξε έναν πολύ στενό κατάλογο μαρτύρων, που η πλειοψηφία αυτών ήρθε με το γνωστό μοτίβο «δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεσμεύομαι από το απόρριτο». Βέβαια, πολλοί από αυτούς, κατά τη γνώμη μας και με μοιρασμένους ρόλους, για να διαμορφώσουν το απαραίτητο κλίμα και ο καθένας να φωτίσει ή να συσκοτήσει την πλευρά που ήθελε, επιλεκτικά κατέθεταν πράγματα που ήθελαν να καταθέσουν. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, ιδιαίτερα και το λέμε, έχουμε ήδη κάνει δήλωση ως κόμμα, είναι χαρακτηριστική η επιλογή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, ενώ μάλιστα από όλα τα μέσα ενημέρωσης τονίστηκε η επιλογή του να καταθέσει, να καταγγείλει συγκεκριμένα περιστατικά για τις άλλες υποθέσεις. Στην υπόθεση του ΚΚΕ, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίπτου των Επικοινωνιών δήλωνε επιλεκτική άγνοια, δεν θυμόταν περιστατικά, και ενώ συγκεκριμένα ο πρόεδρος αυτής της υποτιθέμενης ανεξάρτητης αρχής, που έχει την ευθύνη για να διαφυλάσσει το απόρριτο των επικοινωνιών, δήλωνε άγνοια και παρέπεμπε στους τεχνικούς, στις ομάδες που ερεύνησαν το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις το Προεδρείο, η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να καλέσει αυτούς τους μάρτυρες που θα μπορούσαν και θα έπρεπε και όφυλαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία και γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή συγκεκριμένα ερωτήματα, για να μην μπορεί κανένας να επικαλεστεί άγνοια, να μην μπορεί κανένας να λέει ότι δεν ήξερε
ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως να θυμίσουμε οι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκαν να πούνε ότι δεν ερευνήθηκε η υπόθεση του ΚΚΕ γιατί δεν υπήρχαν αδιάστατα στοιχεία. Τους καταθέτουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία που από την πρώτη στιγμή ήταν σε γνώση τους, σε γνώση της δικαιοσύνης, σε γνώση των αρμόδιων αρχών, και περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και από την Εξεταστική Επιτροπή, που από ό,τι φαίνεται δεν θα τις δώσει, γιατί πάει γρήγορα να ρίξει αυλαία στην κακόγουστη αυτή παράσταση. Ως προς αυτό, αλλά το καθεστώς που μας περιγράφεται έτσι, να το πω με έναν τίτλο, είναι ένα καθεστώς δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, ή στην άλλη περίπτωση γνωρίζω αλλά δεν απαντώ διότι υπάρχει το απόρριτο. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, πάμε εκεί που λέτε, πάμε και σε μια πρόωρη ολοκλήρωση υποτίθεται των εργασιών, χωρίς να έχουν εξεταστεί βασικοί μάρτυρες, χωρίς να έχει διερευνηθεί τίποτα στην ουσία. Αυτό είναι με εξώφελμα. Από ό,τι φαίνεται, την Παρασκευή με την κατάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη ολοκληρώνει. Αυτή ήταν η τελευταία απόφαση της πλειοψηφίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να μην κληθούν άλλοι μάρτυρες, ούτε καν ο δημοσιογράφος Κουκάκης, για παράδειγμα, ο άλλος. Η δεύτερη υπόθεση που έχει καταγγελθεί και που είναι στο αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής να διερευνηθεί, ούτε βέβαια όλη μια σειρά μαρτύρων που έχει ζητήσει το ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και οι πάροχοι και οι τεχνικοί των παρόχων, για τους οποίους αν θέλετε σε καταθέσεις του πέταξε τον μπαλάκι και φώτισε και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ ότι προς τα εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθούν οι έρευνες σε σχέση με τις υποκλοπές του ΚΚΕ, ότι εκείνοι τέλος πάντων είχαν την ευθύνη να απαντήσουν στο πού υπήρξε η τρύπα, να το πω έτσι με απλό τρόπο, στις τηλεφωνικές συζητήσεις. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Στην επιστολή που έχετε στείλει ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπου καταγράφεται αυτά τα οποία και σε εμάς λέτε, απόκριση υπήρξε του κυρίου Τασούλα? Κάναμε συνάντηση με τον κύριο Τασούλα, του παραθέσαμε όλα τα στοιχεία και τα περιστατικά. Δεν έχουμε, να πούμε την αλήθεια, ιδιαίτερες προσδοκίες, διότι αν υπήρχε πραγματικά τέτοια πρόθεση, νομίζω ότι θα είχε διαφανεί από την όλη στάση που κρατάει η κυβερνητική πλειοψηφία και κατά τη γνώμη μας και μια σειρά μέσων ενημέρωσης που αποφεύγουν να αναφερθούν στο συγκεκριμένο θέμα των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, γιατί δεν εξυπηρετεί τη δικοματική αντιπαράθεση που έχει στηθεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και του ενδεχομένως βολικού κυβερνητικού εταίρου του ΠΑΣΟΚ, αποφεύγουν να αναφερθούν στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς όμως ως κόμμα, επειδή από την πρώτη στιγμή δεν είχαμε αν θέλετε και ιδιαίτερες προσδοκίες για τα αποτελέσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο, αποκαλύπτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, να ενημερώσουμε το λαό και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις των υποκλοπών, αλλά κυρίως να φωτίσουμε αυτό το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πραγματικά μπορεί να καταστήσει ως ύποπτο τον κάθε ένα και την κάθε μια από εμάς, να τον βάλει στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων και βέβαια, αν θέλετε, εμείς επισημαίνουμε αυτή την επιλεκτική λειτουργία του κράτους να είναι ισχυρό και αποτελεσματικό απέναντι στους εργαζόμενους, στο λαϊκό κίνημα, απέναντι στο κόμμα της εργατικής τάξης, να δείχνει την πυγμή του, να επιλέγει, αν θέλετε, όλες τις μεθόδους καταστολής για να προστατευτεί από αυτό που φοβάται, την οργάνωση, τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού, και να βρεθεί προετοιμασμένος απέναντι σε αυτές τις διεργασίες των εργαζομένων του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τους διαμηνύουμε λοιπόν ότι μάταια προσπαθούν να προλάβουν και να εμποδίσουν και με αυτούς τους τρόπους, με το χαφιεδισμό και την καταστολή, την αντίδραση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Οι φόβοι τους είναι βέβαιοι ότι αργά ή γρήγορα θα επιβεβαιωθούν. Κυρία Κομινάκα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.